Έχουμε κοντά μα τον προπονητή τη Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Νικόλα, μια εύκολη νίκη όπω φάνηκε για την ομάδα σήμερα. Εντάξει, πριν από το παιχνίδι, να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβουλό τη Ένωση. Δηλαδή, πριν αρχίσω το παιχνίδι, μου έδωσε μια τιμητική πλάκα για την προσφορά μου στην ομάδα και του ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, όσο αφορά το παιχνίδι, εκμεραιτήκαμε επίση την αποσιά του Βίλιαμ. Ε, είπαμε στα παιδιά ότι πρέ, η ομάδα θέλει, το παιχνίδι θέλει προσοχή, η Ένωση είναι πολύ καλή τα λεφτά παιχνίδια έρχεται από αρκετέ νίκε και ειδικά στην έδρα τη είναι δυνατή. Ε, πιέσαμε ασφιχτικά σε όλη τη διάρκεια του, ε, του παιχνιδιού την Ένωση. Καλυφτικά κάποια λάθη. Είχαμε συνέχεια το προβάδισμα και εντάξει, κάποιοι, κολλήσαμε λίγο στη ζώνη που έπαιξε η Ένωση σε μια φάση. Αλλά μετά βρήκαμε τι λύσει και εντάξει, κερδίσαμε δίκαια το παιχνίδι. Ε, Είχατε και την ευκαιρία να δώσετε αρκετό χρόνο να μοιράσετε τον χρόνο ανάμεσα στου παίκτε. Μια ευκαιρία που ε, δεν δίνεται και τόσο συχνά. Ε, ναι, σίγουρα. Εντάξει, η ομάδα, στην ομάδα υπάρχουν 12 παίκτε. Υπάρχουν και κάποιοι νεαροί που όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία του δίνουμε κάποιο χρόνο είμαι ευχαριστημένο από τα παιδιά, από την προσπάθεια, από τη διάθεση και ελπίζω να συνεχίσουμε στο τέλο, να πάμε μέχρι τέλος έτσι. Έχετε τώρα το παιχνίδι με την ομόνια αμέσω μετά, το οποίο είναι και στην έδρα σας. Ναι, εντάξει, η ομόνια έδειξε ότι είναι υπολογίσιμο αντίπαλο. Εντάξει, χθε δεν τα έχασε από την έδρα. Σίγουρα θα έρθουν στην έδρα μα να διεκδικήσουν το παιχνίδι, αλλά εμείς, από εμά εξαρτάται. Εμεί πρέπει να είμαστε σοβαροί και πειθαρχημένοι έτσι ώστε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Άρα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον προπονήτη τη Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μα και τον προπονητή τη Ένωση του τον Μιχαήλ Κακιούζη.